Μεικτές τεχνικές που περιλαμβάνουν τόσο ανοιχτή χειρουργική επέμβαση όσο και τοποθέτηση στέντ χρησιμοποιούν πλέον οι επιστήμονες προκειμένου να αντιμετωπίσουν ανέβρισμα της αορτής που βρίσκεται κοντά στην καρδιά. Οι ασθενείς έτσι αποφεύγουν τις πολύ ωραίες επεμβάσεις αλλά ελαχιστοποιούνται και επιπλοκές. Το ανέβρισμα αορτής εμφανίζεται σε ποσοστό 5% του γενικού πληθυσμού. Οι τεχνικές με τις οποίες αντιμετωπίζεται το ανέβρισμα είναι τόσο η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση όσο και η ανέμακτη τοποθέτηση στέντ. Όπως επεσήμανε ο Έλληνας καρδιοχειρουργός, διευθυντής της θωρακοχειρουργικής κλινικής Κωνσταντίνος Πλέστης του νοσοκομείου Mountain Sinai της Νέας Υόρκης, χρησιμοποιούνται πλέον και οι δύο τεχνικές μαζί προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπλοκές. Τα πλεονεκτήματα είναι πολύ απλά. Αντί να γίνει μια μεγάλη επέμβαση που να έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα, όταν την σπά σε δύο μικρότερες επεμβάσεις που δεν είναι τόσο εκτεταμένες, η θνησιμότητα και οι επιπλοκές από αυτό το συνδυασμό πέφτει πάρα πολύ σημαντικά. Όταν το ανέβρισμα είναι κοντά στην καρδιά, τότε οι επιστήμονες κατεβάζουν τη θερμοκρασία του σώματος του ασθενή. Όταν βγάζουμε το αίμα έξω από το ανθρώπινο σώμα, είναι κλινικά νεκρός. Δεν έχει κυκλοφορία το ανθρώπινο σώμα, αλλά επιβιώνει γιατί το σώμα είναι κατεψυγμένο, για να το πω απλά, με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται το οξυγόνο όπως το χρειαζόμαστε τώρα που μιλάμε μεταξύ μας. Ο εγκέφαλος έχουμε βρει πειραματικά και κλινικά ότι όταν κατεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος στους 18 βαθμούς, ο εγκέφαλος μπορεί να ζήσει γύρω στα 30 με 35 λεπτά χωρίς να υποστεί βλάβες. Οι ασθενείς που εμφανίζουν ανέβρισμα είναι περισσότεροι από όσους δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, καθώς η πάθηση δεν έχει συμπτώματα. Η έγκαιρη διάγνωση, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, σώζει ζωές. Αυτή διασφαλίζεται με υπερηχογράφημα κοιλιακής και θωρακικής αορτής σε άτομα άνω των 65 ετών. Η πιθανότητα κάποιος να αναπτύξει ένα ανέβρισμα, όσο ζούμε περισσότερο, να είναι και μεγαλύτερη. Απλά πολλά από τα ανεβρίσματα αυτά είναι ασυμπτωματικά, δεν δημιουργούν πόνο, δεν δημιουργούν συμπτώματα προτού τη διάρρηξη και γι' αυτό δεν βρίσκονται και εύκολα. Ο Έλληνας καρδιοχειρουργός βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων.